Η παρουσία τη ολιστικής μελέτη για το ελληνικό ποδόσφαιρο που εκπονήθηκε από FIFA και UEFA παρουσιάστηκε χθε το απόγευμα στου θεσμού και στου θεσμικούς φορεί του αθλήματος. Η ολιστική μελέτη είναι απόρρια τη διακήρυξη προθέσεων που συνυπέγραψαν ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρο τη UEFA Αλεξάνδρ Τσέφεριν και ο αντιπρόεδρο τη FIFA, ο Γκρέγ Κλάρκ, στις 25 Φεβρουαρίου του 2020. Απαιτείται εφαρμογή 10 αρχών καλής διακυβέρνησης. Πρώτον, στρατηγικό πλάνο 1 έως 5 έτη δημοσιευμένο για να αξιολογούνται ετησίως ο Πρόεδρος και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ με μετρήσιμου δείκτε. Δεύτερον, καταστατικό με όρια θητιών και ηλικιών για πρόεδρο και μέλη εκτελεστική επιτροπή, δίκαιη εκπροσώπηση των γυναικών. Τρίτον, αναλογική συμμετοχή όλων των ποδοσφαιρικών φορέων, συμβατική συμφωνία σχέσει μεταξύ επαγγελματικού και ραστεχνικού ποδοσφαίρου. Τέταρτον, ηθικέ αξίε, ανεξαρτησία όσων απαρτίζουν τα διάφορα όργανα. Πέμπτον, επαγγελματισμό στι δομέ των επιτρεπών. Έκτον, η εικόνα τη καθημερινή διαχείριση είναι η εικόνα της Ομοσπονδίας. Ανοιχτή και ξεκάθαρη διαδικασία προσλήψεων, οι πλέον κατάλληλοι και καταρτισμένοι ενθαρρύνονται για να δουλέψουν. Έβδομον, ευθύνη και λογοδοσία, δύο διαφορετικές υπογραφές σε έγγραφα σημασίας, ξεχωριστά budget για κάθε δραστηριότητα, 8. διαφάνεια, εσωτερικός οικονομικός έλεγχος, αλλά και από ανεξάρτητη εταιρεία, δημοσίευση στο site, κάθε δραστηριότητα αναλυτικά, ένατον, έλεγχο συμμόρφωσης με καταστατικό κανονισμούς, νόμους και δέκατον, εθελοντικά προγράμματα. Αμέσω, η Ομοσπονδία, με ανακοίνωση που εξέδωσε μετά από λίγο, κατηγορεί τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Βιενάκη για παραπληροφόρηση, σημειώνοντας ότι πριν ακόμα ολοκληρωθεί η εκδήλωση. Έσπευσε να παραπληροφορήσει τα μέσα μαζική ενημέρωση, το φύλαθρο κοινό και τον ποδοσφαιρικό κόσμο τη χώρα αναφορικά με το περιεχόμενο των εισηγήσεων ή συστάσεων όπω οι ίδιοι τι χαρακτήρισαν των Διεθνών Ομοσπονδιών. Η ΕΠΟ ακόμα κατηγορεί τον Υφυπουργό Αθλητισμού, διευκρινίζοντα με την ανακοίνωσή τη προ αποκατάσταση τη αλήθεια, είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε ότι στη σελίδα 38, παράγραφο 5 τη ολιστική μελέτη, αναφέρεται ότι οι εκλογέ τη ΕΠΟ το 2020 θα λάβουν χώρα τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο και πώ πως η νέα δομή της ΕΠΟ πρέπει να παρουσιαστεί έως το Μάρτιο του 2021. Αμέσως ο Λευτέρης Αβγενάκης πέρασε στην αντεπίθεση λέγοντας ότι η παρουσίαση της ολιστικής μελέτης για το ελληνικό ποδόσφαιρο πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Είναι κρίμα να το πυροδοτεί η ΕΠΟ λίγες ώρες αργότερα παρανοώντας και παρερμηνεύοντας τα όσα αναφέρονται στο ενημερωτικό σημείωμα με τα κυριότερα σημεία τη ολιστικής μελέτη. Η αναφορά λοιπόν στον Ιούνιο του 2021 στην ενότητα Γενική Συνέλευση και Εκλογέ προσδιορίζει τον χρονικό ορίζοντα που η ίδια η UEFA ορίζει την ολιστική μελέτη για τι προτινόμενε αλλαγέ στην σύνθεση τη Γενική Συνέλευση και στο εκλεκτορικό σώμα τη Ομοσπονδία. Χρονικό ορίζοντα άλλωστε που σημειώθηκε δίπλα σε κάθε διαφορετική ενότητα τη ολιστική μελέτη. Καμία παραπληροφόρηση, συνεπώ και καμία συσχέτηση με τι επικείμενε εκλογέ. Στην βιαστική και υπερβολική ανακοίνωση τη ΕΠΟ, επαναλαμβάνουμε απλώ το ότι δεν είμαστε αντίπαλοι. Συντασσόμαστε με την ολιστική μελέτη και την προοπτική ανάπτυξη που προσδοκά συνολικά η ποδοσφαιρική κοινότητα.